Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσουμε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Γίνεται. Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλεύς των Ελλήνων. Ήταν 13 Ιουνίου του 323 π.Χ. κατά μία εκδοχή, κατά άλλη 10 Ιουνίου, όταν ο βασιλεύς των Μακεδόνων, ο βασιλεύς των Ελλήνων Μέγας Αλέξανδρος, άφηνε την τελευταία του πνοή. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να ποτίσουμε φόρο τιμή στο μεγάλο ηγέτη, με όχημα το λόγο, αλλά και την ωραία έκφραση του πολιτισμού μας, των χωρών που έρχονται από την αρχαιότητα, από τη Μακεδονία, με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ταγαράδων, από τη Θράκη, με το Σύλλογο Μανδριτσιωτών Θρακιωτών Θέρμης και των Πόντων, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Μεσύμβριας. Μακεδονία, το Ορμητήριο της Εκστρατείας, Θράκη, την υπέταξε ο Φίλιππος. Όταν ο Αλέξανδρος ήταν 16 ετών, ο πατέρας του Φίλιππος τον διόρισε αναπληρωτή του στη Μακεδονία και έφυγε σε εκστρατεία. Στη Θράκη ξέσπασε η εξέγερση των Μέδων. Ο Αλέξανδρος την κατέστειλε και επανίδεσε την πρωτεύουσά του ως Αλεξανδρόπολη ή Αλεξάνδρεια, η σημερινή Αλεξανδρούπολη. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη πόλη που ίδρυσε ο ίδιος. Αλλά και το 335, ως βασιλιάς πλέον, εκστρατεύει στη Θράκη, καταστέλει την εξέγερση των Ηλυριών και των Τριβαλών και πετυχαίνει έτσι να ελέγξει και τις δύο ακτές του Ελισπόντου. Παράλληλα, ο στόλος του Αλέξανδρου έφτανε ως το Δούναβι και κυριαρχούσε σε όλο τον Εύξηνο Πόντο. Στην εκστρατεία του κατά της Ασίας, η στρατιά των 30.000 ανδρών αποτελούνταν από διάφορα φύλλα, μεταξύ των οποίων Μακεδόνες, Θράκες, Παίωνες, Μικρασιάτες Έλληνες. Αυτή η εκστρατεία θα άλλαζε τη ροή της ιστορίας και θα αναδείκνυε τη μεγάλη προσωπικότητα του πολιτικού και στρατιωτικού Αλέξανδρου. Οι θυσίες που έπρεπε να γίνουν για τόσο μεγάλο στόχο ήταν μεγάλες και απαιτούνταν από όλους. Όπως γράφει ο Πλούταρχος, όταν ο Περδίκας ρώτησε τον Αλέξανδρο τι κρατά για εκείνον, η απάντηση του Μακεδόνα βασιλιά ήταν «οι ελπίδες». Ο Μέγας Αλέξανδρος μίλεψε και εξέπεμψε τόσο με το λόγο του όσο και με το παράδειγμά του ένα ξεπέραστο πρότυπο ηγεσίας που ενέπνευσε φίλους, συμπολεμιστές και εχθρούς και συνεχίζει να εμπνέει χιλιάδες χρόνια μετά το θάνατό του αμέτρητους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο Αλέξανδρος στα περσικά ονομάζεται Σικαντέρ και στα αραβικά Ισκαντάρ και φέρει την προσωνυμία Δίκαιρος λόγω της εμφάνισής του σε νομίσματα με κέρατα κρυού κατά το Αιγυπτιακό πρότυπο αφού εθεωρεί το γιος του Άμωνα. Στο Κοράνι στη Σούρα Αλ-Καφ η σπηλιά, ο Αλέξανδρος είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Στη Δύση ο Αλέξανδρος έγινε γνωστός από τη μετάφραση του έργου του Ψευδοκαλισθένη τον 3ο αιώνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου σε πολλές παραλλαγές. Ο Αλβέριχος Ντεμπεζανζόν έγραψε επικά ποίηματα με κεντρικό πρόσωπο τον Αλέξανδρο, ενώ ο ιερέας Λάμπρεχτ συνέθεσε ένα γερμανικό τραγούδι. Στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ορισμένοι είχαν φανταστεί τον Αλέξανδρο ως άγιο και ασκητή στην έρημο, ενώ δημιουργήθηκαν πολλές παραδόσεις. Η πιο διαδεδομένη είναι αυτή που παρουσιάζει τη Γοργόνα ως αδερφή του Αλέξανδρου, να ρωτά τους ναυτικούς αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος και να δέχεται ως απάντηση μόνο το ζει και βασιλεύει. Στην περίοδο της Οθωμανικής κατοχής, η ανάγνωση της φυλάδας του Μέγα Αλέξανδρου ενίσχυε τους στρατιάδες και προετοίμαζε την επανάσταση και την απελευθέρωση. Ο βίος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Γονείς του ήταν ο Φίλιππος ο Β' βασιλιάς της Μακεδονίας και η Ολυμπιάδα. Ο Θρύλος αναφέρει ότι ο πατέρας και η μητέρα του Αλέξανδρου γνωρίστηκαν στη Σαμοθράκη, στα γνωστά σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο Καβύρια Μυστήρια. Την εποχή που γεννήθηκε, η Ελλάδα καλύπτεται και κατέχεται από πόλεμο, επαναστάσεις, σφαγές και αναρρύθμιτα δεινά. Το Μακεδονικό Βασίλειο ήταν υποχρεωμένο να λειτουργεί κυρίως στρατιωτικά, προκειμένου να αντέξει τις αναρρύθμιτες επιδρομές και να κατορθώσει να επιβιώσει. Ένα βασίλειο με μεγάλη πολιτική ισχύ, η οποία όχι μόνο αυξανόταν διαρκώς, αλλά ταυτόχρονα είχε τη δυνατότητα να παράγει και νέα όπλα, όπως η Σάρισα που έγινε επί Φιλίππου, και νέες μορφές σύγκρουσης. Με την νίκη του στη Χερόνια της Βιωτίας το 338, ο Φίλιππος ολοκληρώνει την κατάκτηση του ελλαδικού υπηρετικού χώρου και καθιστά τη Μακεδονία τη μόνη ηγετική δύναμη στην Ελλάδα. Το 337 δημιουργεί το κοινό των Ελλήνων και θεσμοθετεί το κοινό συμβούλιο. Το κοινό, με πολιτικό και στρατιωτικό κέντρο τη Μακεδονία και πολυσμικό κέντρο την Αθήνα, αποτελούσε μια ισχυρή ένωση ομοσπονδία που είχε τη δύναμη να επιβάλλει τις απόψεις με πολιτικό και διπλωματικό τρόπο και όπου απαιτείται με στρατιωτική δύναμη. Το ίδιο έτος το κοινόν κηρύττει τον πόλεμο στους Πέρσες και ο Φίλιππος τίθεται επικεφαλής μιας εκστρατείας που δεν είχε ξαναγίνει.
Μαζί του ο γιος του Αλέξανδρος, που είχε δείξει τις εξαιρετικές του δυνατότητες τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη. Χαρακτηριστικό δείγμα της αξίας του υπήρξε το περιστατικό με την ύπευση του Βουκεφάλα, όπου ο Αλέξανδρος με απαράμιλο θάρρος ημέρεψε το τίθασο ζωντανό και ο Φίλιππος τον προέτρεψε. «Γιέ μου, ζήτα βασίλειο αντάξιό σου. Η Μακεδονία δεν σε χωρεί». Το 336 ο Φίλιππος δολοφονείται, ο Αλέξανδρος εκλέγεται βασιλιάς και επικεφαλής του βασιλείου του κυδεύει με τιμές τον πατέρα του. Η βαθιά θρησκευτική του πίστη φαινόταν σε κάθε μέρος της καθημερινότητας, πόσο μάλλον τη στιγμή που άρχιζε η μεγαλύτερη εκστρατεία. Στην Τρία προσέφερε ένα στεφάνι στον τάφο του Αχιλλέα, που τον είχε ως πρότυπο ανθρώπου πολεμιστή, ενώ ο Ιφαιστείωνας ένα στεφάνι στον τάφο του Πατρόκλου. Θυσίασε στην Αθηνά Τροάδα και έπειτα προς τιμήν του Πριάμου. Έτσι ήθελε να έχει μαζί του και τη θεά Αθηνά και το πνεύμα του Πριάμου. Μετά κάρφωσε τη σάρισά του στο χώμα της Ασίας με σκοπό να δηλώσει την αποφασιστικότητά του για την νίκη. Ο Αλέξανδρος θα πολεμούσε για την νίκη που ήταν στόχος όλων των Ελλήνων, οι οποίοι έβλεπαν στο πρόσωπο του βασιλιά της Μακεδονίας τον ενσαρκωτή των ελπίδων τους, αλλά και τον άνθρωπο που θα μπορούσε να απαλλάξει τους Έλληνες και την Ελλάδα από τη διαρκή και μακροχρόνια απειλή των Περσών. Το μεγάλο πρόσταγμα της Ένωσης κατά των Περσών βαρβάρων ήταν μπροστά. Η ελευθερία, βασικό συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως αυτή οικοδομήθηκε στην ακμή του ελληνικού πολιτισμού, αποτέλεσε κεντρικό σημείο της πολιτικής του Αλέξανδρου. Στους λαούς που κυρίευε, έδειχνε μια άλλη στάση ζωής, διαφορετική από την καταπίεση και τη σκλαβιά που τους είχαν επιβάλει οι Πέρσες. Από την Τρία στο Γαλλικό ποταμό, όπου τον περίμεναν οι Πέρσες, νίκησε και έστειλε από τα Λάφυρα 300 περσικές πανοπλίες στον Παρθενώνα να αφιερωθούν στη θεά Αθηνά. Ανακήρυξε την Τρία ελεύθερη πόλη, κατευθύνθηκε προς τις Σάρδεις και στη συνέχεια απελευθέρωσε την Έφεσο, δίνοντας ξανά τον αέρα της ελευθερίας στους Έλληνες της Ασίας. Πολιόρκησε και κυρίευσε τη Μίλητο, κατέκτησε την Αλικαρνασσό και έπειτα στρατοπέδευσε στην Πέργη της Παμφιλίας. Ετοιμάστηκε να πολιορκήσει την Άσπενδο, η οποία μετά από διαπραγματεύσεις δέχτηκε τους όρους του και υποχρεώθηκε σε καταβολή φόρου. Εκεί αποκαλύφθηκε η πρώτη συνωμοσία εναντίον του που σχεδιαζόταν από τον βασιλιά των Περσών Δαρίο. Η πρώτη από πολλές, αφού στο εξής θα αποτελούσε στόχο για πολλούς εχθρούς και φίλους. Προχώρησε προς την Τερμισό και από εκεί στη Σαλαγασσό, τη μεγαλύτερη πόλη της Πισιδίας. Η Φρυγία είχε ήδη ιτηθεί από τον στρατηγό του τον Παρμενίωνα και όρισε σατράπη της Φρυγίας τον Αντίγονο τον Μονόθαλμο. Μέσα σε ένα χρόνο είχε κατορθώσει να κατακτήσει μια περιοχή μεγαλύτερη και σαφώς πλουσιότερη από ολόκληρη τη Θράκη. Η ιδιοφυΐα του ήταν αποδεκτή από όλους, αφού ελευθερώνοντας τις πόλεις και τις περιοχές από τους Πέρσες, δημιουργούσε μια νέα κατάσταση, η οποία είχε διακριτά χαρακτηριστικά σεβασμού των πολλών και διαφορετικών λαών, των ηθών τους, των παραδόσεών τους και ενωτικό παράγοντα την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Η δύναμη των αξιών που πρέσβευε ο Αλέξανδρος ήταν μεγαλύτερη από τη δύναμη των όπλων και των στρατιωτών. Και αυτό το αντιλήφθηκε νωρίς ο Αλέξανδρος και το εφάρμοσε με μεγάλη επιτυχία στους λαούς, οι οποίοι με τη σειρά τους ενσωμάτωσαν τα στοιχεία του πιο αναπτυγμένου πολιτισμού της εποχής. Στο Γόρδιο, την αρχαία πρωτεύουσα της Φρυγίας και συγκεκριμένα στην ακρόπολη της πόλης, υπήρχε μια άμαξα αφιερωμένη από τον βασιλιά Μίδα στο Δία. Ο θρύλος της περιοχής έλεγε ότι όποιος θέλινε το δεσμό που έβαινε το ζυγό με τον άξονα της άμαξας θα γινόταν κυρίαρχος της Ασίας. Οι εκδοχές για το λύσιμο του δεσμού ποικίλουν. Ο Αλέξανδρος έβγαλε την καβίλια του ζυγού, ελευθερώνοντάς τον από τον άξονα. Αυτή είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος έκοψε τον κόμπο με το σπαθί του. Όποιο όμως και αν είναι η αλήθεια, ο Δίας είχε αποδεχτεί τον τρόπο επίλυσης του δεσμού, επιβραβεύοντας τον Μακεδόνα βασιλιά με αστραπές και κεραυνούς. Η συνέχεια της εκστρατείας αφορούσε στην Καπαδοκία, όπου έστειλε τους νεοσύλλεκτους στρατιώτες, ενώ ο ίδιος συνέχισε προς τις πύλες της Κιλικίας. Στην Ταρσό αρρώστησε βαριά και χρειάστηκε 4 μήνες να αναρρώσει. Οι Πέρσες ανέμεναν τον Αλέξανδρο στη Συρία. Στην ακτή της Ισού δόθηκε μια σημαντική μάχη, όπου η Ανδρία και η ιδιοφυΐα του κατόρθωσε να νικήσει τις υπέρτερες περσικές δυνάμεις παρόλο τον τραυματισμό του ίδιου. Ο Δαρίος υποχωρώντας άφησε τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του στο στρατόπεδο. Ο Αλέξανδρος τους διεμήνυσε ότι θα ζήσουν με όλες τις βασιλικές τιμές, αποδεικνύοντας ότι ο πόλεμος δεν γίνεται από έχθρα εναντίον στον Δαρίο, αλλά για την κατάκτηση της Ασίας. Τότε σημειώθηκε ένα περιστατικό που φανέρωσε για ακόμη μια φορά την αξία του Μακεδόνα βασιλιά, αλλά και τη μεγάλη σημασία που ο ίδιος έδινε στην ανθρώπινη φιλία. Όταν ο Αλέξανδρος επισκέφθηκε την περσική βασιλική οικογένεια, η μητέρα του Δαρίου, αντί για τον Αλέξανδρο, τίμησε τον πιστό φίλο του Μακεδόνα βασιλιά, τον Ιφαιστείωνα. Όταν η ίδια αντιλήφθηκε το σημαντικό για τους Πέρσες λάθος της, ο Αλέξανδρος την καθησύχασε, λέγοντάς της ότι και ο Ιφαιστείωνας είναι Αλέξανδρος. Ο Δαρίος, βρισκόμενος σε δύσκολη πλέον θέση,
ζήτησε με επιστολή του από τον Αλέξανδρο φιλία και συμμαχία, καθώς και την επιστροφή της βασιλικής οικογένειας. Ο Αλέξανδρος απάντησε με μια επιστολή που διασώζει ο Αριανός το έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης, δείχνοντας ότι πλέον αυτός ήταν ο κυρίαρχος της Ασίας. Οι πρόγονοί σας, αφού εξεστράτευσαν στη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, μας έβλαψαν, ενώ δεν είχαν αδικηθεί προηγουμένως. Εγώ, επειδή αναδείχθηκα ηγεμόν των Ελλήνων και επειδή θέλω να τιμωρηθούν οι Πέρσες, πέρασα στην Ασία, αφού εσείς όμως κάνατε την αρχή. Διότι και τους Περίνθιους βοηθήσατε που αδικούσαν τον πατέρα μου, και στη Θράκη την οποία εξουσιάζαμε εμείς έστειλε δύναμη ο Όχος, και όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας μου από τους συνωμότες που εσείς υποκινήσατε, όπως οι ίδιοι με επιστολές προς όλους καυχηθήκατε, και όταν εσείς σκότωσες τον Αρσή με τη βοήθεια του Βαγόου και κατέλαβες την εξουσία παράνομα, παραβαίνοντας τον νόμο των Περσών, αδικώντας τους Πέρσες, και όταν έστειλες εχθρικά γράμματα για μένα στους Έλληνες για να με πολεμήσουν, και χρήματα στους Λακεδαιμόνιους και σε κάποιους άλλους Έλληνες που δεν τα δέχτηκε καμιά άλλη πόλη εκτός Λακεδαιμόνιους, και όταν οι απεσταλμένοι σου διέφθηραν τους φίλους μου και την ειρήνη, την οποία εδραίωσα εγώ στους Έλληνες, προσπάθησαν να τη χαλάσουν, εξεστράτευσαν αντίον σου, γιατί εσύ είχες κάνει την αρχή της έκφρας. Και εφόσον έχουν νικήσει αρχικά τους στρατηγούς και τους ατράπες σου, και τώρα εσένα και τις δυνάμεις σου, και κατέχω τη χώρα σου, που μου χάρισαν οι Θεοί, όσοι από αυτούς που παρατάχθηκαν μαζί σου δεν σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά κατέφυγαν σε μένα, αυτούς τους φροντίζω και είναι μαζί μου όχι χωρίς τη θέλησή τους, αλλά εκούσια, αν συναστρατεύουν με το μέρος μου. Επειδή λοιπόν είμαι κυρίαρχος όλης της Ασίας, έλα με το μέρος μου. Αν όμως φοβάσαι μήπως, αφού έλθεις, πάθεις κάτι άσχημο από μένα, στείλε μερικούς από τους φίλους σου για να πάρουν ένορκες εγγυήσεις. Και αφού έρθεις κοντά μου, ζήτησε και θα πάρεις τη μητέρα, τη γυναίκα και τα παιδιά σου και ό,τι άλλο θελήσεις. Θα έχεις οτιδήποτε ζητήσεις, αρκεί να με πείσεις. Και στο εξής, όταν στέλνεις αγγελιοφόρους σε μένα, να τους στέλνεις στο βασιλιά της Ασίας. Και μη μου στέλνεις επιστολές αν ίσως προς ίσω, αλλά να μου απευθύνεσαι ως κύριο όλων των κτήσεών σου. Σε διαφορετική περίπτωση θα σκεφτώ για σένα ότι είσαι άδικος. Αν πάλι έχεις διαφορετική γνώμη για τη βασιλεία, μείνε και αγωνίσου για αυτήν και μη φεύγεις, διότι θα σε καταδιώξω όπου και να πας. Ο Δαρίος, γνωρίζοντας τη δύσκολη θέση του, δεν απάντησε στην επιστολή του Αλέξανδρου. Η κυριαρχία είχε γίνει πράξη χάρη στην εξαιρετική φυσιογνωμία του Αλέξανδρου, που δεν διαπραγματευόταν, πολύ δε περισσότερο με ένα βασιλιά όπως ο Δαρίος, ο οποίος βαρυνόταν με σοβαρά εγκλήματα κατά των Ελλήνων και είχε εγκαταλείψει το πεδίο της μάχης, πράγμα που ο Αλέξανδρος ιδιαίτερα τιμούσε σε κάθε μάχη μαζί με τους στρατιώτες του. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρούλα Τακαβάκογλου. Μα όταν μετά τη θυσία έπεσε να κοιμηθεί, εμφανίστηκε στον ύπνο το Θεός και του μίλησε προφητικά παραγγέλνοντάς του να έχει θάρρος. Να στολίσουν, είπε, την πόλη, να ανοίξουν τις πύλες και να προϋπαντήσουν τον Αλέξανδρο φορώντας λευκά ρούχα οι λαϊκοί, ενώ ο ίδιος με τους ιερείς τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, και να μην φοβούνται πως θα πάθουν κάποιο κακό, γιατί ο Θεός τους προστατεύει. Μόλις ξύπνησε λοιπόν, ένιωσε μεγάλη χαρά, φανέρωσε σε όλους αυτά που του προφήτευσε ο Θεός, και αφού έκανε όλα όσα του είπε στον ύπνο του εκείνος, περίμενε την άφιξη του βασιλιά. Όταν ο αρχιερέας έμαθε πως ο Αλέξανδρος πλησιάζει στην πόλη, βγήκε μαζί με τους ιερείς και όλο το πλήθος των πολιτών για να το προϋπαντήσει με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια, που δεν έμοιαζε με την υποδοχή των υπόλοιπων εθνών στο μέρος που λέγεται Σαφήν. Το όνομα αυτό στα ελληνικά μεταφράζεται Σκοπός, δηλαδή παρατηρητήριο, γιατί από εκεί φαίνονταν τα Ιεροσόλυμα και ο ναός. Οι Φοίνικες από τη μεριά τους και οι Χαλδαίοι που τους ακολουθούσαν λογάριαζαν πως ο βασιλιάς μέσα στην οργή του θα τους επέτρεπε να ελεηλατήσουν την πόλη και να σκοτώσουν με ατιμωτικό θάνατο τον αρχιερέα. Όμως συνέβη το εντελώς αντίθετο. Μόλις ο Αλέξανδρος είδε από μακριά το πλήθος με τα λευκά ρούχα και μπροστά τους ιερείς με τα λινά και τον αρχιερέα να βαδίζει ντυμένος με τα βαθυπόρφυρα και χρυσά του άμφια, φορώντας το κεφάλι του το ιερό μαντίλι με τη χρυσή πλάκα που γράφει το όνομα του Θεού, προχώρησε μόνος του, προσκύνησε το όνομα και φίλησε πρώτος τον αρχιερέα. Τότε πια οι Ιουδαίοι χαιρέτησαν όλοι με μία φωνή τον Αλέξανδρο και τον περικύκλωσαν. Ενώ οι ηγεμόνες της Συρίας και όλοι οι υπόλοιποι είχαν μείνει έκπληκτοι με τη συμπεριφορά του βασιλιά και υπέθεταν πως το έχει ελέψει το μυαλό. Μόνο ο Παρμενίων τον πλησίασε και τον ρώτησε για ποιο λόγο αυτός που όλοι τον προσκυνούν προσκυνάει τον αρχιερέα των Ιουδαίων. Δεν προσκύνησα τον ίδιο, του απάντησε ο Αλέξανδρος, αλλά τον Θεό του οποίου έχει την τιμή να είναι αρχιερέας. Γιατί μία νύχτα στο Δίον της Μακεδονίας τον είδα στον ύπνο μου, όπως είναι ντυμένος τώρα. Και ενώ σκεπτόμουν με ποιο τρόπο θα υποτάξω την Ασία, εκείνος μου είπε να μην χρονοτριβώ, αλλά να περάσω απέναντι με θάρρος, γιατί ο ίδιος θα οδηγήσει τον στρατό μου και θα μου παραδώσει το κράτος των Περσών.
Επειδή λοιπόν δεν έχω ως τώρα δει κανέναν με τέτοια ενδυμασία και τώρα μόλις τον είδα θυμήθηκα το όραμα εκείνο που εμφανίστηκε στον ύπνο μου και με προέτρεψε να ξεκινήσω, πιστεύω πως ανέλαβα αυτή την εκστρατεία με θεία καθοδήγηση και επομένως θα νικήσω το Δαρείο, θα καταλύσω το κράτος του και θα πετύχω όλα όσα έχω κατά νου. Έπειτα ανέβηκε στο ναό, πρόσφερε θυσία στον Θεό σύμφωνα με τις οδηγίες του Αρχιερέα και έδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό στον ίδιο και στους ιερείς. Μετά κίνησε για την Αίγυπτο. Ο Αλέξανδρος είχε δημιουργήσει σε λιγότερο από 2 χρόνια κάτι που φαινόταν ακατόρθωτο. Ένα βασίλειο που εκτινόταν από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι τις Αιγυπτιακές ακτές. Επισκέφθηκε και προσκύνησε το ιερό του Θεού Άμωνα Δία Ιρά στην αιώση τη Σίβα. Ακολούθησαν μάχες εναντίον στο Δαρείο, στα Γαυγάμιλα, στη Βαβυλώνα, στη Σούσα, στην Περσέπολη, που νίκησε και επικράτησε πλέον ολοκληρωτικά. Η κυριαρχία του ήταν πια αναμφισβήτητη. Συνέχισε την εκστρατεία του στην Ινδία. Το ημερολόγιο έγραφε 10 ή 13 Ιουνίου του 323 και ο Αλέξανδρος είχε καταφέρει πάρα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όσο κανείς άλλος στη μέχρι τότε ανθρώπινη ιστορία. Ένας μοναδικός ηγέτης. Το όνομα ετυμολογείται από τη ρίζα του ρήματος Αλέξο, που σημαίνει «αποθώ, προστατεύω, αποκρούω». Απαντάται και στις λέξεις Αλεξίπτωτο, Αλεξίσφορο, Αλεξικέραυνο. Και το όνομα Ανίρ, ανδρός της αρχαίας ελληνικής και κατά συνέπεια σημαίνει «όπου αποθεί βία τους άνδρες, εχθρούς», άρα ο πολύ γενναίος και ισχυρός πολεμιστής. Λαμπρός πολεμιστής, πρώτος στη μάχη, με ιδιαίτερη κλίση στην πολεμική τέχνη αλλά και αξιοζήλευτη φυΐα. Οι πατέρες της Εκκλησίας αναφέρονται συχνά στο Μέγα Αλέξανδρο, εγκομιάζουν ευμενέστατα τη μοναδική προσωπικότητά του, έχοντας βέβαια πάντοτε υπόψη τους τους παλαιότερους τους Έλληνες ιστορικούς, οι οποίοι κατέγραψαν συχνά με λεπτομέρειες τα γεγονότα της εκστρατείας του αξεπέραστου στρατιλάτη. Επενούν την αγνότητα και τη σοφροσύνη του, τη φιλάνθρωπη συχνά συμπεριφορά του, την τιμή που κατά κανόνα παίδει στους φίλους του και στη φιλία, την άρνησή του να πιστεύει στις συκοφαντίες, τον σεβασμό που έδειχνε σε αυτούς που εμπιστεύονταν κάποιο μυστικό και τη μεγάλη σημασία που απέδιδε στην εχεμήθεια, τον σεβασμό του στο Θεό και την αναγνώριση της δικής του αδυναμίας, τη φιλοπατρία του, την αγάπη στους γονείς και στο δάσκαλό του, την πολιτική και τη στρατηγική του δυνότητα, την παλικαριά του, η οποία ενέπνεε θάρρος στους στρατιώτες του, τη βαθύτατη εκτίμησή του σε ανθρώπους ακόμη και άλλης εθνικότητος που διακρίνονταν για την αρετή, τη σοφία και την κάθε λογής αξιοσύνη τους. Επενούν ακόμη την αφιλοχρηματία του, την εντιμότητα, τη δικαιοσύνη του. Εγκομιάζουν την ευστροφία του, την ταχύτητα λήψης και εκτέλεσης και των πλέον δύσκολων αποφάσεων. Το αίτητό του στις μάχες, την οικουμενικότητα των ουραμάτων του και την παγκόσμια επί της εποχής του αλλά και σαΐ αναγνώρισή του. Τη μεγαλοφροσύνη αλλά και τη μεγαλοψυχία του. Και μαζί με αυτόν εγκομιάζουν και το έθνος των Μακεδόνων που τον ανέδειξε, το οποίο όμως είναι ελληνικό. Καθώς ο Αλέξανδρος είναι μεν Μακεδόν και των Μακεδόνων βασιλεύς, αλλά εν ταυτό ως Έλλην είναι και βασιλεύς των Ελλήνων, όπως παραλλήλως και με τους δύο τίτλους τον αποκαλούν τόσο οι πατέρες της Εκκλησίας όσο και η Παλαιά Διαθήκη. Αναμφίβολα η αγνότητα είναι η κορυφαία αρετή του νεαρού στρατιλάτη, μεγαλύτερη ακόμη και από αυτήν τη μοναδική και ανυπέρβλητη ανδρεία του. Η φιλανθρωπία του. Και είναι αυτό περιουσία του θαρρύν των φιλάνθρωπων. Η φιλανθρωπία ήταν εκείνη που χάριζε στον Αλέξανδρο το απαράμιλο και ανεξάρτητο θάρρος του, υποστηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και αναφέρεται στη στιγμή κατά την οποία ο Αλέξανδρος με μεγαλοψυχία χάρισε τη ζωή στον ιτημένο βασιλιά των Ινδών Πόρο. Και όπως διασώζει ο Ιερός Φώτιος, σπάνια βρισκόταν η μέρα κατά την οποία δεν είχε ευεργετήσει κάποιον άνθρωπο. Αν όμως κάποτε τύχαινε να του συμβεί αυτό, έλεγε περίληπος: «Σήμερον ούκε βασίλευσα». Η τιμή στους φίλους. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις γράφει πως οι σοφοί θαυμάζουν τον βασιλιά των Μακεδόνων πρωτίστως για το απόφθεγμά του: «Ο θησαυρός μου είναι η φίλη μου». Απεχθανόταν τους συκοφάντες. Είχε χεμήθεια. Ο Άγιος Μάξιος Ομολογητής παραθέτει την ακόλουθη ρίση του Αλέξανδρου. Όποιος υποσχέθηκε πως θα φυλάξει κάποιο μυστικό και δεν το φύλαξε, αλλά το φανέρωσε, είναι άδικος ή πολύ ακρατής. Αυτός που το φανέρωσε για να εισπράξει κάποιο κέρδος είναι άδικος. Αυτός πάλι που το φανέρωσε χωρίς κάποιο όφελος είναι ακρατής. Και οι δύο είναι εξίσου κακοί. Φορολογία. Λέει ο Άγιος Μάξιος Ομολογητής. Όταν κάποιος που έδειχνε πως τον αγαπά, του είπε, οι πόλεις σου μπορούν να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Ο Αλέξανδρος παρατήρησε. Μισό τον Κυπουρό που βγάζει τα λαχανικά από τις ρίζες τους. Ο Αλέξανδρος έφτασε τόσο μακριά με την νοημοσύνη του, την προσωπικότητά του, την πειθό αλλά και με τη δύναμη των όπλων. Πρόβλεπε τον ελληνικό πολιτισμό, την ύπαρξη του θείου και με τη σκέψη του, την ιδιοφυΐα του, το όραμά του, την αγάπη στη γνώση και τη συνεχή καλλιέργειά της κατέκτησε όλο τον κόσμο.
Με σεβασμό στους διαφορετικούς πολιτισμούς και λαούς, ένωσε ανθρώπους. Και ο σεβασμός αυτός σε συνδυασμό με την πειθό του κέρδισε τόσα όσα δύσκολα θα μπορούσε να επιτύχει με ατέλειωτες μάχες. Κατόρθωσε όσα κανείς άλλος θνητό σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως μάλιστα ο ίδιος έλεγε στους διοικητές του, δεν πιστεύω ότι υπάρχει, υπάρχει όριο σε έναν άντρα με διάθεση για άθλους. Γι' αυτό δίκαια η ιστορία και οι λαοί τον ονόμασαν Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το αλέτρι που όργωσε, έσπηρε, βγήκαν οι καρποί, θέρισε και επηρέασε τον πολιτισμό μέχρι και σήμερα, με έναν σπουδαίο και θαυμαστό τρόπο. Ο σπουδαιότερος προπομπός του χριστιανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις η ελληνική θρησκεία λειτουργήσε ως πρόδρομος του χριστιανισμού και η ελληνική γλώσσα ως δίωδος. Ο Απόστολος Παύλος μιλούσε και έγραφε στα ελληνικά, γνωρίζοντας ότι οι κάτοικοι των περιοχών στους οποίους αναφέρεται είχαν τέλεια γνώση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμικού προτύπου, του θείου και του ανθρώπινου. Η αγάπη και τα αισθήματα του Αλέξανδρου εκφράστηκαν σε διάφορες φάσεις της ζωής του και της εκστρατείας του. Στη μητέρα του, στους συμπολεμιστές του, στον αγαπημένο φίλο τον Ιφαιστίωνα, στη μητέρα και στη σύζυγο του Δαρίου, στη Ροξάνη, ο Αλέξανδρος χάρισε μοναδικές και αναπανάληπτες στιγμές. Ήταν ένας θεόσταλτος ηγέτης. Γι' αυτό και πριν τον ερχομό του προηγήθηκαν προφητείες που τον ανήγγυλαν, όπως του προφήτη Δανιήλ της Παλαιάς Διαθήκης, έζησε 300 χρόνια πριν τον Αλέξανδρο, την οποία ερμήνευσε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως Επιτροπή για τη Διεθνοποίηση και την Αναγνώριση της Γενοκτονίας, κάνουμε αυτή την εκδήλωση, αποτείοντας φόρο τιμής στο μέγιστο της παγκόσμιας ιστορίας. Η γενοκτονία είναι μια υπόθεση ιερή που μας αφορά όλους. Στήχησε τη ζωή σε πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες, πάνω από 750.000 Ασσύριους, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Αρμένιους. Ανέκοψε την πορεία ενός πολιτισμού χιλιάδων χρόνων, που η αρχή του χάνεται στις αρχές του μύθου με την άφιξη των Αργοναυτών, αλλά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Θράκη, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία. Εκστρατεία όχι για να κατακτήσει και να υποτάξει, αλλά για να εξελινήσει και να εξανθρωπίσει. Κατέκτησε αλλά σεβάστηκε τις τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα των άλλων πολιτισμών. Εφαρμόζει στην πράξη την κλίση και το ρόλο που αποδίδει στον Έλληνα ο Άγιος Νεκτάριος. Ο Έλλην εγεννήθη κατά θείαν πρώην αντιδάσκαλος της ανθρωπότητας. Η γενοκτονία δεν σταμάτησε το 1923. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή που φυλακίστηκε από το τουρκικό κράτος από τις 22 Τετάρτου 17 σε Λευκό Κελί χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας με τους οικείους του, με ψευδείς κατηγορίες γιατί αγωνίζεται για τη γενοκτονία και την ελληνικότητα. Ο αγώνας για τη διεθνοποίηση και αναγνώριση της γενοκτονίας συνεχίζεται. Καθημερινά όλο και πιο δυναμικά, με αποτέλεσμα να βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες ένα ντόμινο αναγνωρίσεων σε διάφορες πολιτείες του Καναδά. Είναι ανάγκη σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία να συσπηρωθούμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί, στέλνοντας το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Καμίαν και ανασπάλω. Δεν ξεχνώ. Η γενοκτονία όμως έχει και μία άλλη διάσταση. Ως γενοκτονία της μνήμης. Αυτή η εκδήλωση έρχεται ως απάντηση στη γενοκτονία της μνήμης όσον αφορά το ζήτημα της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απάντησή του από τη δεκαετία του 90 με τα παλαϊκά συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία μας είναι ζωντανή, αδιαπραγμάτευτη, δεν παραχωρείται. Η εκδήλωση αυτή γεννήθηκε από την επιθυμία να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας, αποφασιστικότητας και νίκης. Γι' αυτό θελήσαμε να στήσουμε στη σκιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου το χορό και να καταλήξουμε στον Πυρίχιο, το χορό της ζωής, της φωτιάς και της Ανάστασης. Ο Πυρίχιος χορός των θεών που προκαλεί δέος στους ανθρώπους. Ο ποντιακός χορός που οι ρίζες του χάνονται στα βάθη των αιώνων. Η μοναδική στίχη του Οδυσσέου Ελίτη από το Άξιον Εστί υμνούν το μεγαλείο του. Στα πνευστά των δέντρων κυκρούοντας ο Πυρίχιος, δόρατα και σπαθιά να λες άκουσα εσύ. Μυστικά προστάγματα και παρθενοβίωτα, με την έκλαψη πρασίνων αστέρων λόγια. Και πάνω από την άβυσο αιωρούμενη γνώρισα του σπαθιού σου την κόψη την τρομερή. Κλείνοντας, ας κρατήσουμε στο νου τα προφητικά λόγια του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Θα αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων, είχε πει στις 6 Ιουλίου του 2006. Η γενοκτονία των ποντίων θα αναγνωριστεί, διότι το αίμα του δικαίου δεν θάβεται στη γη αλλά ανεβαίνει στο Θεό. Σήμερα βεβαίως δεν βρισκόμαστε σε πολεμική περίοδο. Η πολιτική μας ηγεσία μπορεί να υποστηρίξει σε διεθνές επίπεδο τα δίκαια των Ελλήνων. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρημα για να ρίξετε τη σημαία του αγώνα. Ο αγώνος σας δεν είναι απότοκο συνθήκων. Είναι το αναμένο καντήλι της ψυχής σας που η φλόγα του φαίνεται ακόμη και στο χορό σας. Στον Πυρίχιο, στην άσβεστη φλόγα.